για την πίστη και την ιδεολογικοποίηση της πίστης, ένα πάρα πολύ όμορφο κείμενο, ομιλία. Πολλά ήταν και τα τηλεφωνήματά σας από ό,τι είδα, που συμφωνούσατε όντως με το πόσο ωραία τα έλεγε ο Πατήρ Λίβιος και πόσο μας πόνεσαν μερικά από αυτά, αλλά είναι αλήθεια ότι πολλοί χριστιανοί ιδεολογικοποιούμε την πίστη για να μην αγχωνόμαστε και νομίζουμε ότι πιστεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα μας λείπει η πίστη. Θα δούμε τώρα ένα κείμενο, συζήτηση του πατρός Βαρνάβα Γιάγκου και του πατρός Σπυρίδωνος Βασιλάκου, γνωστού ως συνεργάτη της Πειραιακής Εκκλησίας, του περιοδικού ο πατήρ Βαρνάβας και του ραδιοφώνου αλλά και του περιοδικού ενίοτε ο πατήρ Σπυρίδων. Πίστη, ζωή και νέος. Μια συζήτηση λοιπόν. Πατήρ Βαρνάβας Γιάγκου, σκέφτηκα να πιάσω αφορμή για κουβέντα μέσα από δύο παραδείγματα, δύο μηνύματα που μου στείλανε ένας νέος και μία κοπέλα. Ίσως εκφράζουν πολλούς από εμάς αυτά τα μηνύματα. Οι ψυχολόγοι ίσως δώσουν μία ψυχολογική διάσταση και καλά θα κάνουν, υπάρχει όντως, αλλά θα δούμε και μία άλλη διάσταση. Διαβάζω. Νιώθω ότι δεν έχω ζωή μέσα μου. Νιώθω ένα κενό, μια κούραση. Δεν έχω όρεξη για τίποτα, δεν χαίρομαι τίποτα. Με κυριεύει ένα υπαρξιακό άγχος και μια δυσθυμία. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, σε αυτή την κατάσταση βρίσκομαι, με κάποιες διακυμάνσεις. Δεν παρετούμε από τη ζωή. Είμαι δραστήριος και ασχολούμαι με πολλά. Έχω πετύχει πολλά, αλλά νιώθω ότι δεν με γεμίζει τίποτα. Είμαι από μικρό στην εκκλησία, αλλά δεν αντλώ χαρά ούτε από εκεί. Για πολλά χρόνια ζούσα με έναν λαθεμένο τρόπο την πνευματική ζωή, ψυχαναγκαστικά. Πίεζα τον εαυτό μου. Καταλαβαίνω ότι μου λείπει ο Θεός και τον ζητάω, αλλά πολλές φορές αναρωτιέμαι πού είναι και γιατί δεν απαντάει. Έχω ανάγκη να ενεργοποιήσω την καρδιά μου, αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Αναρωτιέμαι μήπως όλα αυτά οφείλονται στην ευαίσθητη ψυχοσύνθεσή μου και σε κάποια πνευματικά παιδικά βιώματα και δεν έχουν τόση σχέση με τα πνευματικά. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη και δεν ξέρω πώς να βοηθηθώ. Στο παρελθόν είχα απευθυνθεί και σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχολόγους και ψυχιάτρους, πήρα για ένα διάστημα και αντικαταθλιπτική αγωγή χωρίς όμως κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αναρωτιέμαι γιατί νιώθω έτσι. Έχει κάποιο νόημα αυτό που περνάω? Με οδηγεί κάπου? Είναι θέλημα Θεού και πρέπει απλώς να το υπομείνω? Τελευταία έχω παρατήσει και την πολύ άσκηση με νηστείες που έκανα. Δεν έχω δυνάμεις και αποφεύγω να πιέζω τον εαυτό μου. Εκκλησιάζομαι τακτικά και κοινωνώ, όμως μέσα μου δεν βλέπω να φεύγει αυτό το σκοτάδι. Νιώθω παγιδευμένος σε αυτή την κατάσταση και αυτή η αίσθηση επιτείνει την ανησυχία μου. Είμαι μόνος, χωρίς σχέση πολλά χρόνια. Νιώθω την ανάγκη να συνδεθώ με μια κοπέλα, αλλά δεν βρίσκω. Ο έρωτας και η δημιουργία σχέσης μου έχει γίνει σχεδόν αιμονή. Θεωρώ πως μία από τις βασικές ανάγκες μου δεν καλύπτεται, αν και υποψιάζομαι ότι μια σχέση δεν θα έλυνε μαγικά το πρόβλημα. Εν τούτης πιστεύω ότι θα με βοηθούσε να ισορροπήσω κάπως. Ευκαιρίες έχω πολλές, αλλά δεν με εμπνέουν. Και εκείνες που με εμπνέουν δεν ανταποκρίνονται. Πολλές φορές σκέφτομαι πως ο Θεός δεν μου επιτρέπει να κάνω μια σχέση, διότι βλέπει ότι δεν είμαι έτοιμος. Δεν ξέρω τι να πω. Νιώθω ότι μένω στάσιμος και δεν προχωράω στη ζωή, δεν ξέρω πώς να βγω από όλο αυτό, δεν έχω δυνάμεις να κάνω πολλά. Ελπίζω και προσεύχομαι στο Θεό να ενεργοποιήσει την καρδιά μου, αλλά δεν βλέπω καμιά αλλαγή. Μήπως δεν είμαι δεκτικός στη χάρη του? Είμαι πολύ μπερδεμένος. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό ήταν μια τοποθέτηση ενός ανθρώπου, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι στην εκκλησία χρόνια, από μικρός. Μπορεί να είναι ψυχολογικό, μπορεί να είναι πνευματικό, μπορεί να είναι όλα μαζί. Απλώς εκθέτουμε το βίωμα ενός ανθρώπου που πιστεύω δεν αφορά τους λίγους, συμβαίνει στους πιο πολλούς μέσα στην εκκλησία. Υπάρχει μια μιζέρια, μια καταθλιπτικότητα, όχι μόνο στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους, όχι μόνο στους λαϊκούς αλλά σε εμάς τους παπάδες, λέει ο Πατήρ Βαρνάβας, και δεν ξέρουμε τι φταίει. Γίνονται αναλύσεις, γίνονται συνέδρια,
Το πού θα οδηγηθούμε αποτελεί ερώτημα, ζητούμενο. Πάμε τώρα στο επόμενο παράδειγμα. Ήρθε πρόσφατα μια πολύ γλυκιά κοπέλα, η οποία δίλιαζε να μου μιλήσει, διότι εκτιμούσε ότι ήταν πολύ βαριά όσα ήθελε να πει, ότι δεν θα ήταν ανεκτά από έναν παπά. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολα. Φανταστείτε, χωρίς να το γνωρίζουν μέλη της οικογένειάς της, στα 15 της, έκανε ένα παιδί, το οποίο το πήρε ο πατέρας της να το μεγαλώσει κάπου αλλού, να μην το δουν μέλη της οικογένειάς της, που ήταν πολύ πιεστικά. Και μετά, να φανταστείτε, αυτό ήταν που δυσκολευόταν να μου το πει, άλλαξε και πίστη, έγινε μουσουλμάνα και παντρεύτηκε με μουσουλμανικό γάμο. Πήγε σε άλλη χώρα. Κατόπιν γύρισε, τα παράτησε όλα και θέλησε να έχει τις παλιές μνήμες της πίστης της, μετανόησε. Ήρθε τυχαία, διότι είδε μια κοπέλα στον εργασιακό της χώρο να κάνει το σταυρό της και αυτή την έστειλε σε μένα. Μετά έπρεπε να κάνουμε ένα χρήσμα. Έτσι δεν κάνουμε στις περιπτώσεις αυτές. Της έδωσα το τηλέφωνο να συνεννοηθούμε και μου έστειλε αυτό το μήνυμα. Ο Θεός να έχει πάντα καλά εσάς και την οικογένειά σας. Από τη στιγμή που έφυγα από το ναό ένιωσα πολύ καλύτερα. Πάτερ, θέλω να βρω τη βαθιά πίστη που είχα από παλιά στο Θεό. Το έχω πολύ ανάγκη να είμαι κοντά στο Θεό, μόνο έτσι βρίσκω ηρεμία και γαλήνη μέσα μου. Θέλω να αλλάξω. Δεν σπαταλάω τον εαυτό μου, την καρδιά μου και το σώμα μου από εδώ και από εκεί πλέον. Ξέρω την οικογένεια που θέλω να δημιουργήσω. Θα μου τη φέρει ο Θεός όταν εκείνος κρίνει. Θέλω να έχω καλοσύνη και αγάπη μέσα μου, γι' αυτό τα βρήκα με την αδελφή μου και γι' αυτό θέλησα να εξομολογηθώ. Πάτερ, έχω πολλά ερωτήματα να σας κάνω περί της ζωής, περί της θρησκείας μας κλπ. Αυτή τώρα δεν πέρασε από όλη αυτή τη διαδικασία την εκκλησιαστική που οι περισσότεροι περνούν. Πραγματικά η ζωή της ήταν σαν σύριαλ και όμως τουλάχιστον σε αυτή τη φάση έβγαλε όλη αυτή τη δυσκολία χωρίς να έχει να υπερασπιστεί τίποτα. Ήταν διαλυμένη, ήταν εξουθενωμένη και χωρίς να την κατευθύνει κανείς, χωρίς να την παιδαγωγήσει κανείς, χωρίς να την ψυχαναλύσει κανείς, ήρθε με διάθεση να γίνει ένας καινούριος άνθρωπος. Και λες τώρα, ο καθένας έχει τον πόνο του, έχει τη διαδρομή του, έχει την ιστορία του. Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε πως το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι φοβάται να χάσει τον εαυτό του. Προσπαθεί να εξυπηρετήσει μια εικόνα θρησκευτική και μέσα σε αυτή συνθλίβεται. Είναι μεγάλο πρόβλημα να αποκαθιλώσουμε τον εαυτό μας. Το προνόμιο εντός εισαγωγικών της δεύτερης περίπτωσης είναι ότι διαλύθηκε η ύπαρξη της κοπέλας. Δεν είχε κάτι που να την κάνει να νιώθει δυνατή με τον εαυτό της. Μία ελπίδα είχε και αυτή ήταν ο Θεός. Πολύ απλά. Με έναν τρόπο αυθεντικό, καθαρό. Γιατί ο πιο αυθεντικός τρόπος έρχεται όταν συντριβείς. Και ένα από τα προβλήματά μας στη σημερινή εκκλησία είναι ότι φοβόμαστε να γκρεμίσουμε αυτά που κατασκευάσαμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους και την εκκλησία. Οπότε τώρα, τι να πούμε για το θέμα πίστη, ζωή και νέος. Να το βάλουμε σε ένα καλούπι. Οι περισσότερες εξομολογήσεις δεν είναι εξομολογήσεις, γεμίζεις μια κούραση, λες άντε να τελειώνουμε. Αυτές οι εξομολογήσεις που ενδιαφέρουν είναι σαν αυτής της κοπέλας, κάθεσαι και την κοιτάς. Θυμήθηκα άλλο ένα παράδειγμα. Πριν λίγες ημέρες ήρθε ένας κύριος 54 χρονών με οξυγόνο, είχε πνευμονική ίνωση, αυτό σημαίνει ότι σε λίγο καιρό τον περιμένει ο θάνατος και λέει: «Εγώ ήμουν άσχετος από εκκλησία, ζούσα όπως όλοι οι άνθρωποι και όταν το έπαθα αυτό είπα θα βρω το Θεό μου». Και έχει μια κατάσταση προσευχητική που καθόμουν και τον άκουγα και γέμιζε η καρδιά μου. Αυτούς τους καλούς ανθρώπους της εκκλησίας εντός εισαγωγικών που θέλουν εξηγήσεις τι πρέπει να κάνουν, πνίγεσαι. Και από τους διαλυμένους ανθρώπους γεμίζεις και φεύγεις αναπαυμένος. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε εδώ τον διαλυμένο άνθρωπο που σου μεταδίδει ζωή χωρίς κανείς να τον διδάξει πώς γίνεται αυτό. Ο πεθαμένος, ο διαλυμένος, ο συντετριμένος σου μεταδίδει μια κατάσταση ζωής, ενώ εμείς οι ισχυροί εντός εισαγωγικών είναι που είμαστε τελικά οι προβληματικοί. Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος.
Αυτά τα μηνύματα που ακούσατε τα συζητήσαμε σε κάποια συνομιλία μας με τον πατέρα Βαρνάβα. Το θέμα πίστη, ζωή και νέοι με τρόμαξε λίγο, γιατί όλα αυτά, αν τα δεις μεμονωμένα, ίσως μπορείς να μπεις σε αναλύσεις και να τα ψάξεις. Αν όμως θελήσεις να τα ενώσεις, η ένωση που προκύπτει είναι εκρηκτική. Και επειδή κατάγομαι από ένα νησί που έχει ηφαίστειο, νομίζω ότι πραγματικά είναι τόσο δυναμική και τόσο εκρηκτική η ένωση αυτή, που μπορείς να δεις μέσα από αυτή την ένωση να δημιουργούνται και νέα κομμάτια του ανθρώπου. Μιλάμε για νέους ανθρώπους. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ακούγοντας τα δύο μηνύματα που μας διάβασε ο πατήρ Βαρνάβας, κάποιες στιγμές ένιωσα ότι δεν πρόκειται για νέους ανθρώπους, ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν γεράσει, οπότε το νέος ίσως να πρέπει να το βάλουμε σε εισαγωγικά. Δεν ξέρω τελικά αν το νέος έχει να κάνει με την ηλικία. Πάντοτε μου έκανε εντύπωση το ψαλμικό «Ανακοινισθήσετε ως αετού η νεότη σου». Έψαχνα πάντα να βρω ερμηνείες. Το έψαχνα από εδώ, το έψαχνα από εκεί. Κάποια στιγμή όταν σταματάς να ψάχνεις μέσα στην εκκλησία, αυτό που θέλει σου έρχεται, είναι περίεργα τα πράγματα. Οπότε, διαβάζοντας ένα περιοδικό, για να περάσει η ώρα βρήκα μια ερμηνεία. Δεν ξέρω αν αποτυπώνει βαθιά την ερμηνεία του ψαλμικού στίχου, αλλά μου άρεσε να σας πω την αλήθεια και λέει: «Υπάρχει ένα πτηνό του οποίου η μύτη όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει. Η μυτούλα αυτή γέρνει και μπαίνει μέσα στο στόμα του, με αποτέλεσμα αυτό να σταματά να τρέφεται και πεθαίνει. Οπότε το πτηνό αυτό παίρνει φόρα, χτυπά τη μύτη του σε ένα βράχο, τη σπάει και συνεχίζει να ζει μέχρι να ξαναμεγαλώσει η μύτη του. Εκεί διαπίστωσα ότι μερικές φορές για να διατηρηθεί η νεότητα πρέπει να σπάσω κάτι άλλο που μπορεί να με γερνάει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, μπορεί να είναι πολλά πράγματα». Έχουμε μέσα μας πολλά νεκρά πράγματα που τα έχουμε μαζέψει από όταν ήμασταν παιδιά. Και βλέπει ο νέος τον εαυτό του και λέει: «Τώρα αυτό είναι ύπαρξη, είναι νεότητα ή κημητήριο?» Και μετά ο άνθρωπος αυτός παντρεύεται έναν άλλον άνθρωπο και εκείνος λέει: «Ξέρεις, έχοντας σχέση με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχω χαρά». «Μα τι χαρά να έχεις? Έχει πολύ νέκρα, πολύ θάνατο μέσα του ο άνθρωπος. Βλέπεις ένα νέο άνθρωπο 15-16 χρονών και κάθεσαι δίπλα του και λες: τώρα ποιο μυρολόι να πούμε?» Και πας έναν γέρο 90 χρονών και μερικές φορές λαχανιάζεις, γιατί δεν μπορείς να τον ακολουθήσεις σε αυτό το τρέξιμο του μυαλού και της ψυχής. Οπότε το νέος θα πρέπει να το δούμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα. Θεολογικά, ψυχιατρικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Και ερχόμαστε στην πίστη. Τι είναι πίστη? Μπορούμε να κάτσουμε εδώ μέρες, μήνες, χρόνια και να μην εξαντλήσουμε το θέμα της πίστης. Μου κάνουν πολύ εντύπωση οι εικόνες της εκκλησίας, τα εικονίσματα. Και παρότι οι εικόνες μας φαίνονται γνωστές, πάντοτε έχω μια τάση να τις χαζεύω. Κοιτάζοντας έτσι το εικόνισμα της Αγίας Παρασκευής, τη βλέπεις να κρατάει ένα σκεύος που έχει δυο ματάκια μέσα. Γιατί? Γιατί θεράπευσε τον έπαρχο που τυφλώθηκε, επειδή του πήγε πίσω στα μάτια και τον συγχώρεσε μετά. Να γιατί είναι η προστάτηδα της Οράσεως. Όμως η εικόνα αυτή μου προσέφερε για κάτι άλλο. Κρατώντας τα δυο αυτά μάτια στο ύψος της καρδιάς, μάτια ορθάνυχτα, υγιέστατα, ζωντανά, παρότι δεν έχουν σώμα να τα πλαισιώνει, κατανοείς ότι τελικά πίστη μπορεί να είναι αυτή η όραση της ψυχής. Όταν ήμουν στο νησί μικρός και κάναμε πανηγύρι στη μνήμη ενός Αγίου, τη μία μέρα γιορτάζαμε τον Άγιο και μετά τις άλλες τρεις βρίσκαμε ευκαιρία και τρώγαμε για τον Άγιο. Τραγουδούσαμε και ένα τραγούδι που λέει: «Τη θάλασσα τη γαλανή θα την εχαλικώσω, θα την εστρώσω μάρμαρο να έρθω να σανταμώσω». Γίνεται να μπαζώσεις τη θάλασσα με χαλίκια, να τις βάλεις και μάρμαρο, να γίνει όμορφος δρόμος να πας να ανταμώσεις κάποιον? Αυτό είναι η πίστη. Πρέπει να χαλικώσουμε μια ολόκληρη θάλασσα που μπορεί να είναι η θάλασσα της ζωής μας, να πάμε να ανταμώσουμε το Θεό, να κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Λέει ένα στίχος του Άρη Δαβαράκη: «Ζητάω τη μέσα μου ηλιοφάνεια στο βάθος και στην επιφάνεια. Τα θαύματα δεν είναι σπάνια αν έχεις μάτια να τα δεις». Άρα η πίστη είναι όραση, είναι οφθαλμός, είναι το μπάζωμα της θάλασσας. Δεν μένεις στο να δεις το θαύμα ή στο να μπαζώσεις μια ολόκληρη θάλασσα, αλλά όλο αυτό το κάνεις
για να βρεθείς με εκείνον, με τον Χριστό δηλαδή, και να αποκτήσεις κοινωνία μαζί του. Νεότητα, ζωή και πίστη είναι δύσκολα πράγματα που αν τα ανακατέψεις προκύπτουν εκρηκτικές καταστάσεις. Πατήρ Βαρνάβας Γιάνγκου, αυτό που είναι πρόβλημα στη ζωή της Εκκλησίας μας είναι πώς μπορεί η πίστη να γίνει ζωή. Εμείς θεωρούμε ότι η πίστη είναι μια ομολογία για το Θεό. Είναι άραγε μια ομολογία ή είναι μια προσωπική σχέση, ένα δόσιμο αγάπης? Είπες προηγουμένως ότι χρειάζεται να μπαζώσεις στη θάλασσα για να συναντήσεις εκείνον. Πώς όμως θα μου έρθει ξαφνικά αυτή η διάθεση? Εμείς καλοπερνάμε, έχουμε τους δικούς μας στόχους, τη δική μας πορεία. Πώς θα μας έρθει η διάθεση ώστε η πίστη να γίνει ζωή? Νομίζω πως αυτό δεν το κάνουν ούτε τα κηρύγματα, ούτε οι δικοί μας σχεδιασμοί, ούτε τα διαβάσματα. Η ίδια η ζωή, όπως οικονομεί τα πράγματα ο Θεός, το φέρνει το πράγμα εκεί και το φέρνει ίσως με πόνο. Βλέπουμε ότι σε αυτά τα χρόνια που περάσαμε μέσα στην Εκκλησία, τελικά αυτό που είχαμε κατά νου στην αρχή δεν είναι αυτό που έχουμε τώρα. Φτιάξαμε ήρωες με το μυαλό μας, αγίους αναμάρτητους, θελήσαμε μια ζωή που είναι άπτωτη με τους σχεδιασμούς και τις φαντασιώσεις μας. Καταλαβαίνετε πόσο κακό είναι αυτό, φίλοι ακροτές, όταν και τους αγίους τους θεωρούμε αναμάρτητους, τότε αυτόματα βγάζουμε τον εαυτό μας έξω από την κοινότητα των Αγίων, ενώ είμαστε μέσα στην Εκκλησία και γινόμαστε Άγιοι κατά μετοχή στο σώμα του Χριστού. Όταν όμως θεωρούμε ότι η αγιότητα ίσον αναμαρτησία, πέραν του Θεού προφανώς, αγιότητα για τους ανθρώπους, τότε λέμε ότι εμείς δεν μπορεί να έχουμε καμία σχέση με την αγιότητα, ότι είμαστε κάτι άλλο, και αγχωνόμαστε να κατακτήσουμε κάτι που εκ των πραγμάτων και εκ των προτέρων θεωρούμε χαμένο. Και μέσα εκεί λοιπόν, στους σχεδιασμούς και τις φαντασιώσεις μας, λέει ο πατήρ Βαρνάβας, κάπου χαθήκαμε και αρχίζουμε σιγά σιγά να διαπιστώνουμε ότι μέσα στον Άδη και στη βρωμιά μας, μέσα από τα ευλογημένα αδιέξοδα και την απελπισία, μπορεί να μας γεννηθεί αυτή η όρεξη, αυτή η τάση, αυτή η στροφή προς τα εκεί. Εκεί που τα πράγματα είναι μπερδεμένα και είμαστε σαλεμένοι και δεν βγάζουμε άκρη, ίσως να υπάρχει περισσότερη ευλογία.
Όταν ο άνθρωπος έρχεται στην εκκλησία για να νιώσει καλά, αυτό είναι μια αποτυχία. Κάπου αλλού πρέπει να πάει κανείς για να νιώσει καλά. Στην εκκλησία θα πάμε για να βρούμε το χώρο μας, το χώρο της ανάπαυσής μας. Της ανάπαυσης προφανώς θα εννοεί εδώ ο πατήρ Βαρνάβας από τα πάθη, πράγμα που προϋποθέτει σκληρό αγώνα, φίλοι ακροατές, και επομένως μέσα στο σκληρό αγώνα δεν μπορεί να νιώσει κανείς καλά, σε έναν πόλεμο δηλαδή εναντίον του σατανά και των αμαρτιών, μπορεί να είναι χάρη του Θεού το αποτέλεσμα η ανάπαυση. Αλλά όσο πολεμάμε, και πολεμάμε στο μεγαλύτερο διάστημα της ζωής μας, αν όχι σε όλο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να νιώθουμε και καλά. Η πίστη γίνεται ζωή όταν περάσουμε από την οδύνη της συντριβής, έλεγε ένας σύγχρονος παππούλης. Η αρχή της αγιότητας είναι το τέλος των βεβαιοτήτων μας. Και έλεγε και κάτι άλλο. Οι συναισθηματικά ανισόρροποι αγαπούν τον Χριστούλη και οι συναισθηματικά ισορροπημένοι αγαπούν το Σταυρό του Χριστού. Το Σταυρό όχι ως οδύνη εκούσια, αυτό είναι άρρωστο, αλλά ως διάθεση να ζήσουμε και να πιστεύσουμε στη ζωή έστω με τίμημα τη συντριβή. Εμείς όμως δεν συντριβόμαστε, θέλουμε να ψευτοζήσουμε, θέλουμε να βολευτούμε σε σχήματα τακτοποιημένοι και όταν η καρδιά μας απαιτεί κάτι που μας ξεπερνά, εκεί τα χάνουμε. Χρειάζεται θαραλέο φρόνημα. Ας σεβαστούμε την καρδιά μας και ας ζητούμε αυτό που μας ξεπερνά. Εκείνο είναι που θα αναπαύσει την καρδιά μας και ευτυχώς που μας ξεπερνά, γιατί δεν είναι κατάκτημά μας, αλλά είναι δώρο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Θεός δεν έβαλε αγγέλους να μας εξομολογούν, γιατί θα παθαίναμε πλάκα μπροστά στην καθαρότητά τους. Έβαλε ανθρώπους ομοιοπαθείς με μας για να καταλαβαίνουν τις αδυναμίες μας. Κάπου αλλού λέει ότι όταν ο Θεός θέλει να ετοιμάσει κάποιον ηγέτη, του δίνει κάποια αδυναμία. Η αρχικά ακούσια και μετά συνειδητοποιημένη και εύλογη συντριβή μας είναι η γέφυρα που ενώνει την πίστη με τη ζωή και το νέο. Γι' αυτό πολλές φορές απαιτούμε να είναι καλά τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία, νομίζοντας ότι η Εκκλησία είναι ένα σωματείο που πρέπει να είναι επιτυχημένο. Αλλά τελικά η Εκκλησία είναι ευλογημένη όταν είναι αποτυχημένη, γιατί πάβει πλέον να αναδεικνύει τα ανθρώπινα πρόσωπα και αναδεικνύεται εντός της η χάρις του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος ότι ο Χριστός επέλεξε αλλιείς αγραμμάτους, ώστε να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν είναι δικό τους, αλλά όλα είναι της χάριτος. Αν εμείς δεν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση να συντριβούμε από τον πόθο για αυτό που μας ξεπερνά, δεν μπορεί να υπάρχει προσωπική αίσθηση και συνάντηση του Θεού. Όταν αισθανθούμε αυτό το πένθος, αυτό το εσωτερικό κλάμα της απουσίας, τότε έρχεται μια ησυχία και σε αυτή την ησυχία μπορούμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και αυτός που το καταλαβαίνει και αυτός που δεν το καταλαβαίνει. Και ο μεγαλόσχημος παπάς και ο φτασμένος ψυχολόγος, αλλά και η κοπελίτσα εκείνη που ήταν χαμένη και δεν ήξερε τι της γινόταν και ήταν η ζωή της μαύρη. Ο Θεός είναι μεγάλος μαέστρος, σε παίρνει και σου τα ανοίγει όλα. Οπότε, πολλές φορές αναλύοντας τα όλα αυτά, μπορεί να τα κάνουμε μουσκεμα, πολλά κηρύγματα, πολλές αναλύσεις, πολλές τακτοποιήσεις. Αλλά είναι μεγάλη γοητεία να βλέπεις ότι ο Θεός τα κάνει όλα και εσύ είσαι απλά ανοιχτός απέναντί του. Ανοιχτός είναι αυτός που εκτιμά τον εαυτό του, εκτιμά την αξία που του έδωσε ο Θεός και το παλεύει, σπάει τα μούτρα του και εκεί κοντά του είναι ο Θεός. Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος. Ο πατήρ Βαρνάβας έκανε τη σύνδεση της πίστης με τη ζωή.
Κάποτε συζητώντας με έναν γέροντα στο Άγιο Όρος, άκουσα έναν πολύ όμορφο λόγο, ο οποίος μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Γινόταν συζήτηση για έναν σύγχρονο Άγιο, τον οποίο γνώριζε πολύ καλά. «Κοιτάξτε, βρίσκομαι σε ένα μεγάλο πειρασμό», είπε ο γέροντας. «Θέλω να γράψω για τα πάθη και τις αδυναμίες του Αγίου αυτού ανθρώπου, για να καταλάβετε πόσο μεγάλος Άγιος ήταν. Είναι αυτό που λέει ο πατήρ Βαρνάβας. Εμείς, για να κάνουμε αυτό το σμίξιμο πίστης και ζωής, θεωρούμε ότι ο πιστός άνθρωπος είναι ο ατσαλάκωτος, ο τέλειος, ο ειρηνικός, ο χαρούμενος, αλλά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Όταν μπούμε δυναμικά και ρεαλιστικά στη ζωή των Αγίων, τότε θα δούμε πράγματα που βίωναν αυτοί οι άνθρωποι της πίστης, που θα μας δώσουν ιδιαίτερη χαρά. Γιατί έτσι θα καταλάβουμε κι εμείς ότι όταν φοβόμαστε, όταν θλιβόμαστε, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πίστη. Ίσως έχουμε μια πλασματική εικόνα περί πιστού. Τον φανταζόμαστε ατρόμητο, να μην φοβάται, να είναι χαρούμενος, να μην πέφτει. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι η δυσφήμιση της πίστης, γιατί δημιουργεί ένα πρότυπο που δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο, πόσο μάλλον με τον νέο άνθρωπο. Ακούμε για τον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήταν ζηλωτής, θα λέγαμε, ήταν για την εποχή του ένας ομολογητής της πίστης και δεν φοβόταν μπροστά στο βασιλιά, μπροστά σε ένα λαό βυθισμένο στην ιδρολατρία. Δεν φοβόταν μπροστά στους ιδρολάτρες ιερείς, δεν φοβόταν κανέναν. Ήταν άνθρωπος πίστης και ομολογίας. Κι όμως φοβήθηκε μια γυναίκα, την Ιεζάβελ. Επομένως είναι άπιστος? Όχι, είναι άνθρωπος. Η πίστη δεν είναι μια ευθεία γραμμή σαν αυτή που βλέπουμε στο καρδιογράφημα όταν πεθαίνουμε. Είναι κάτι ζωντανό με διακυμάνσεις. Παρομοίως βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να τραβάει μαχαίρι όταν έρχεται η κουστοδία με όπλα για να συλλάβει τον Ιησού, και λίγο μετά τον ξαναβλέπουμε να αρνείται τον Χριστό μπροστά σε μια υπηρετριούλα. Βλέπουμε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο στην πνευματική του ωριμότητα να έχει κατάθλιψη. Διαβάστε τις επιστολές του. Εισαγωγικά, τον Βασίλειο δεν τον βλέπω. Την αδελφή μου δεν μπορώ να την ακούσω. Οι γονείς μου με εγκατέλειψαν, πέθαναν. Και μέσα σε αυτή την κατάθλιψη έρχεται και τον λούζει η χάρη του Θεού. Πώς γίνεται? Το βέβαιο είναι ότι η πίστη δεν κάνει τον άνθρωπο υπεράνθρωπο, φίλοι ακροατές, έναν σούπερμαν. Πατήρ Βαρνάβας, μου έρχεται μια εικόνα στο μυαλό που είναι έκφραση πίστης. Στη μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι, οι άνθρωποι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι στο τέλος. Μπροστά στο φόβο του θανάτου υπήρχε η αγκαλιά. Τελικά η αγκαλιά είναι η νίκη πάνω στο θάνατο. Είναι η διαχείριση του θανάτου. Δεν υπάρχει καλύτερος θάνατος. Ο εγωισμός είναι χωρισμός, απομόνωση. Εκεί δεν απομονώθηκε κανείς τον εαυτό του. Βρέθηκαν οι παππούδες με τα παιδάκια προσπαθώντας να τα περιθάλψουν. Αυτή η κίνηση μπροστά στο θάνατο, να ξεχνάς τον εαυτό σου και να περιβάλλεις τον άλλο με αγκαλιά. Η αγκαλιά ή η αγάπη ή η σχέση είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του θανάτου και τοποθέτησής μας ενώπιον του Θεού. Ίσως και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται». Η δική μας αδυναμία μας κάνει να πούμε «θέλω την αγκαλιά του Θεού». Γιατί αυτονομημένοι και πανίσχυροι είμαστε προβληματικοί. Ο κόσμος λέει «θέλω την αγκαλιά της Εκκλησίας». Και επειδή ακόμα αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, λέμε «θέλω την αγκαλιά κάποιου ανθρώπου να με καταλάβει». Όλα αυτά έχουν μια εσωτερική συνοχή μέσα τους. Η πίστη δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι κάτι διανοητικό, αλλά είναι η δυνατότητα μπροστά στο θάνατο να έχω ως όπλο την αγκαλιά, και αυτή είναι η αγκαλιά της αγάπης του Θεού, που όταν χρεοκοπήσουμε είναι παρούσα. Στο παράδειγμα του νέου που αναφέραμε στην αρχή, το παιδί βασανιζόταν διότι δεν αποφάσιζε ότι ήταν χρεοκοπημένο απέναντι στο Θεό, ενώ η άλλη κοπελίτσα είχε αποδεχθεί η καημένη αυτή τη χρεοκοπία και ένιωθε την παρουσία του Θεού. Το «η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται» και η αγκαλιά μπροστά στο θάνατο ίσως είναι οι δρόμοι ή ο δρόμος που μας γεννούν την ελπίδα της πίστης. Κατά βάθος οι παππούδες που αγκαλιάζανε το εγγόνι τους είχαν μια βαθιά πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, γιατί όταν όλα τελειώνουν δεν αγκαλιάζει κανείς κανένα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτή η αγκαλιά ίσως είναι ο τρόπος για να μεταβούμε σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη σάρκωση της πίστης.
Πατρίς Σπυρίδων, ο άνθρωπος που πιστεύει είναι εκείνος που γεννά διαρκώς σχέσεις. Για κοιτάξτε τα νησάκια. Αν τα δεις απ' έξω, στην επιφάνεια, θεωρείς ότι είναι χωρισμένα. Στο βάθος όμως είναι ενωμένα μεταξύ τους. Ο άνθρωπος της πίστης, όσο και αν η επιφάνεια φαίνεται να τον χωρίζει, πάντα προσπαθεί και δημιουργεί προϋποθέσεις, γιατί ξέρει ότι κάτι στο βάθος μπορεί να τον ενώσει με τον άλλο. Και ίσως εδώ βρίσκεται και το γεγονός της αγάπης με τον άλλο, τον άνθρωπο. Πολλές φορές η Εκκλησία επιμένει στη σχέση με τον άλλο, γιατί η σχέση αυτή είναι που τρέφει την πίστη και η πίστη διατηρεί τη σχέση. Πολλές φορές λέμε «δεν μπορώ να προσευχηθώ γιατί αποσπάται το μυαλό μου» κλπ. Και μπαίνουμε σε ένα συνταγολόγιο περίεργο. Πριν προσευχηθείς, διάβασε λίγο την Αγία Γραφή, άκουσε λίγο αυτό κλπ. Καλά είναι αυτά. Αλλά πείτε μου τι να μου κάνουν τα 5 λεπτά Αγίας Γραφής, όταν όλη η προηγούμενη μέρα μου δεν μπορεί να με βοηθήσει στο γεγονός της προσευχής. Στην προσευχή μου θα με βοηθήσει όλη η προηγούμενη μέρα. Η σχέση μου και η επικοινωνία μου με τον άλλο, ο τρόπος που τον αντιμετώπισα, που σιώπησα ή μίλησα. Στο γεγονός της πίστης δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο συνταγολόγιο. Είναι ο όλος τρόπος της ζωής μας. Κάποιες φορές βλέπω ότι ο τρόπος μου είναι εκείνος που θρέφει την πίστη, τη σχέση, την κοινωνία και άλλες φορές διαπιστώνω ότι η πίστη μου υποσιτίζεται μέσα στον ίδιο τρόπο της ζωής μου. Πατήρ Βαρνάβας, αναφέρθηκε στην έννοια της σχέσης και την αγάπη που είναι η έκφραση της πίστης. Όμως η σχέση που διαμορφώνω με κάποιον αποτυπώνει προφανώς και το τι σχέση έχω με τον εαυτό μου. Τι ιδέα έχω για τον εαυτό μου, πόσο εκτιμώ τον εαυτό μου, πόσο στα σοβαρά παίρνω τον εαυτό μου, πόσο σέβομαι την καρδιά μου γενικότερα. Άρα πριν μιλήσουμε για την έννοια της σχέσης με τον άλλο, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τη σχέση με τον εαυτό μας. Διότι ανάλογα με την άποψη που έχω για τον εαυτό μου, τη διάσταση που δίνω στην ύπαρξή μου, αντίστοιχα διαμορφώνω και την ποιότητα της ζωής και των σχέσεων. Τι ρόλο παίζει η πίστη στο να διαμορφωθεί ο τρόπος που προσεγγίζω την υπόστασή μου? Αυτό είναι κορυφαίο για να δούμε τα υπόλοιπα, διότι στην Εκκλησία διαμορφώθηκε μια κακή προσέγγιση της ταπείνωσης ως κακομοιριάς και μιζέριας, ενώ η πίστη δίνει πραγματική αξία στον άνθρωπο. Όταν είμαι αλειτούργητος, νιώθω σαν ντουβάρι. Όταν λειτουργηθώ όμως κάτι αλλάζει. Κάτι παίρνουμε, κάτι γίνεται, χωρίς να εξαρτάται από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, φίλοι ακροατές, ειδικά στη Θεία Λειτουργία, αγιαζόμαστε. Ακόμα και τα ρούχα μας παίρνουν χάρη από το Θεό. Γι' αυτό και το αντίδωρο είναι ευλογημένο. Πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι που είμαστε ζωντανές εικόνες Θεού και βαπτισμένοι χριστιανοί. Ο τρόπος λοιπόν που θεωρώ τον εαυτό μου καθορίζει και τις σχέσεις μου, τη ζωή μου και κατ' επέκταση την πίστη μου. Έχει σημασία να αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και αρχοντιά την ύπαρξή μας. Διότι η αποκατάσταση της πραγματικής μας αξίας είναι η βάση για να δούμε τα υπόλοιπα. Είναι αφετηριακό το ερώτημα «ποιος είμαι». Δεν θεωρώ ότι είναι εγωισμός να συνειδητοποιήσω ότι είμαι σπουδαίος και σημαντικός ως ύπαρξη οντολογικά. Δυστυχώς και εντός Εκκλησίας διαμορφώνεται συχνά ένα άρρωστο κλίμα. Οι σχέσεις αποπνέουν αρρώστια, μιζέρια, μούχλα, φόβο. Δεν έχουν άνεση, φως. Και να κάνουμε λάθος, χάθηκε ο κόσμος. Λάθη κάνουμε συνέχεια. Δεν τολμούμε το σημαντικό. Όπως έλεγε κάποιος, τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει ούτε η αμαρτία μας, ούτε η αρετή μας, αλλά ο πόθος μας για Αυτόν.
Πατήρη Σπυρίδων, ο ίδιος ο Κύριος λέει «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν», που σημαίνει ότι η ύπαρξη είναι το εργαστήριο που σου δόθηκε για να μάθεις να αγαπάς. Πού θα μάθεις αν δεν μάθεις στον ίδιο σου τον εαυτό? Όχι να αγαπάς τον αρρωστημένο σου εγωισμό, να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον σέβεσαι, να τον τιμάς, να τον καλλιεργείς, να τον εκπαιδεύεις. Αν δεν μάθεις εδώ, πού θα μάθεις? Και αυτό που θα μάθεις με τον εαυτό σου είναι βέβαιο ότι θα ισχύσει και στη σχέση σου με τον άλλο. Βλέπετε πόσο σοφά είναι όσα μας λέγονται μέσα από τους μύθους. Θέλουμε να κάνουμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας μέσα από το κρεβάτι του προκρούστη. Τους βάζουμε στο κρεβάτι και τους μετράμε. Τους τραβάμε να μακρύνουν ή τους κόβουμε να κοντίνουν. Έτσι γινόμαστε χασάπιδες, γιατί μάθαμε να μετράμε τα πάντα σύμφωνα με τον εαυτό μας. Μάθαμε να μετράμε, όχι να αγαπάμε. Αν μαθαίναμε ότι κάποιος σήμερα μπορούσε να αναστήσει ένα νεκρό, θα μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Θα τον ακολουθούσαμε, να τον ακούμε να μιλάει, θα θέλαμε να έχουμε μια φωτογραφία του για ευλογία πάνω μας ή κάποιο προσωπικό του αντικείμενο. Όμως έρχονται οι πατέρες και μας λένε ότι δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μας κάνει εντύπωση, αλλά εκείνος που γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό είναι ταπείνωση. Πατήρ Βαρνάβας. Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέει ότι ανώτερος από αυτόν που βλέπει αγγέλους είναι εκείνος που γνωρίζει την αθλειότητά του. Πατήρ Σπυρίδων, ακριβώς. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος έρχεται να μας προσγειώσει ανώμαλα. Ξέρετε, λέει, τι είναι η πορεία της πίστης. Ξέρετε ποια είναι η αλήθεια. Να μεταβαίνεις από πτώση σε πτώση, από αποτυχία σε αποτυχία, στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί η πτώση τι σηματοδοτεί? Μια αποκάλυψη της αλήθειας σου. Αν δεις την αλήθεια σου, τότε θα μπορέσεις να δεις πολλά. Πατήρ Βαρνάβας. Όλοι είμαστε γεμάτοι λογισμούς, γεμάτοι αμφιβολία, συγκρίσεις, ζήλιες, μπερδέματα. Είμαστε χαμένοι. Αλλά ταυτόχρονα, πεσμένοι όντες, και αυτό δεν είναι άσχημο, γιατί ο Θεός για τους πεσμένους είναι, και γευόμενοι την ελπίδα, μπορούμε να σχετιστούμε και να αγαπήσουμε και τους άλλους ανθρώπους. Ξέρετε ποια είναι η ωραιότερη σκηνή που με τρελαίνει στον Απόστολο Παύλο? Όταν έχει πέσει από το άλογο του. Έπεσε διώκτης και σηκώθηκε Απόστολος. Στην πτώση του συνάντησε τον Χριστό. Ο άνθρωπος στην πτώση του, όταν ξεκαβαλικέψει από το καλάμι του, εκεί μπορεί να συναντήσει τον Χριστό. Πατήρ Βαρνάβας. Ένα μας μένει. Να μην απελπιζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο στέλνει ο Θεός ανθρώπους. Αυτό είναι η Εκκλησία και η παρηγοριά μας. Αυτό είναι η μεγάλη ευλογία. Αυτός είναι ο Χριστός και δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα, μόνο να βλέπουμε στα μάτια ο ένας τον άλλο και να νιώθουμε ότι είμαστε του ίδιου πνεύματος. Ποιου πνεύματος? Να νιώθουμε ότι είμαστε χαμένοι, αλλά να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Ότι είμαστε ανίκανοι και απλώς δανείζουμε τα χέρια μας και το στόμα μας στο Θεό. Οπότε σιγά σιγά διαμορφώνονται καταστάσεις τέτοιες που οικονομεί ο Θεός την παρουσία του μέσα από ανθρώπους. Μπορεί η Εκκλησία να μην έχει τη δομή που φανταζόμαστε, αλλά υπάρχουν εντός της ως πρόσωπα πονεμένα και δυσκολεμένα πρόσωπα που ελπίζουν. Ο καθένας έχει την τρέλα του, την αρρώστια του, την αμαρτία του, αλλά κάτι γίνεται. Υπάρχει η Θεία Λειτουργία που όλα τα αλλάζει. Και πατήρ Σπυρίδων, τέλος, στην Εκκλησία έχουμε τα χάλια μας, αλλά αυτό που ζούμε μέσα από τα χάλια μας,
αυτό που αναπνέει η ψυχή μας, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αναπνεύσουμε αλλού. Θέλω κλείνοντας να μοιραστώ την εμπειρία ενός μικρού παιδιού που μέσα από την καθαρότητά του, γιατί η πίστη θέλει παιδικότητα, είδε κάτι και το μοιράστηκε. Καθόμασταν μια μέρα μετά τη λειτουργία και λέει το παιδάκι στον πατέρα του: «Μπαμπά, πώς γίνεται όταν βγαίνουμε από την εκκλησία να είναι σαν να έχει ξημερώσει άλλη μέρα?» «Νομίζω αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε αλλού. Μέσα στην εκκλησία χωράνε όλα τα χάλια, γι' αυτό είναι ο μόνος χώρος που τα χάλια μας έχουν θέση». Και με το σημερινό κείμενο ομιλία, αλλά και με αυτό που διαβάσαμε χθες του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, νομίζω, φίλοι ακροατές, ότι πρέπει να παλέψουμε εναντίον των ενοχών μας, το ότι δηλαδή δεν είμαστε τέλειοι, πρέπει αυτό να το αποδεχθούμε. Να μην μας αγχώνει το γεγονός ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά ακριβώς επειδή δεν είμαστε τέλειοι, να αναζητούμε το έλεος και τη συγχώρηση του Θεού. Και να θυμόμαστε πάντοτε ότι κανείς Άγιος δεν ήταν αναμάρτητος και ότι και εμείς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία να έχουμε σχέση με τον Άγιο Θεό και επομένως να είμαστε και εμείς Άγιοι παρά τα χάλια μας. Εδώ θα σας αφήσουμε και για σήμερα να ονειρεύουμε να ζω. Ο συλλογικός τόμος από όπου διαβάσαμε ένα ακόμα κείμενο, τον πατρός Βαρνάβα Γιάνγκου και πατρός Σπυρίδωνος Βασιλάκου. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.